Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, οπωσδήποτε όλες αυτές τις μέρες μας προκαλεί οργή και ένα κόμπο στο στομάχι η εξέλιξη που παρακολουθούμε με το έγκλημα σε βάρος της 12χρονης κοπέλας στον Κολωνό από τον 53χρονο αλλά και άλλους δράστες. Φρίκη όμως έχει προκαλέσει και ο τρόπος με τον οποίο προβάλλεται το συγκεκριμένο έγκλημα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που φτάσανε να βρίσκονται έξω από το σπίτι του παιδιού και να ξημεροβραδιάζονται εκθέτοντας και τα ανήλικα αδέρφια του ή να δημοσιοποιούν μέχρι και φωτογραφίες της στο όνομα πάντα της τηλεθέασης και του ρεπορτάζ. Την ίδια στιγμή θα το δατε κυκλοφορούν οι γνωστοί πανελίστες των αστυνομικών ρεπορτάζ που κάνουν ολόκληρο προφίλ των δραστών και βέβαια αηδία κατά τη γνώμη μας προκαλεί και η αντιπαράθεση που αναπτύσσεται ανάμεσα στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και το ΣΥΡΙΖΑ με επιφανειακούς και χοντροκομμένες κόντρες αναμεταξύ τους που αφήνουν στο απειρόβλητο την ουσία κατά τη γνώμη μας του προβλήματος. Γιατί τα φώτα της δημοσιότητας πάνε να αποπροσανατολίσουν τον προβληματισμό που έχουμε όλοι και όλες μας από τις πραγματικές αιτίες αυτών των εγκληματικών πράξεων. Και γι' αυτό το ΚΚΕ, όπως είπε και ο Νίκος στην αρχή, παίρνει τέτοιες πρωτοβουλίες γιατί κατά τη γνώμη μας το φως πρέπει να στραφεί στο ποιοι είναι εκείνοι οι οικονομικοί, κοινωνικοί παράγοντες που γεννούν τους δράστες τέρατα και αφήνουν τα παιδιά εκτεθειμένα και ευάλωτα σε κάθε είδους βία. Κατά τη γνώμη μας, φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, πρέπει να βρεθεί στο επίκεντρο το πώς προστατεύεται σήμερα ένα παιδί για να μπορέσει να σταθεί στα πόδια του και να μην πέσει στα χέρια οποιουδήποτε υπεράνου υποψίας για να μπορεί να καταγγείλει τέτοια περιστατικά αλλά κυρίως να στηριχθεί για να επουλώσει τις πληγές και τα τραύματά του. Η ολόπλευρη προστασία των παιδιών κατά τη γνώμη μας απαιτεί προσλήψεις ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών σε κάθε σχολική μονάδα για να μπορούν να στηρίξουν και τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές και τις μαθήτριες, αλλά και τους ίδιους τους γονείς, τις οικογένειές τους. Γιατί σήμερα υπάρχει επιστημονική γνώση για να μπορέσεις να εντοπίσεις τα σημάδια ενός κακοποιημένου παιδιού μέσα ακόμα και από τη συμπεριφορά του στο σχολείο. Αναγκαία προϋπόθεση, για να σταθεί ένα παιδί, μια έφηβη που είναι εκτεθειμένη σε κάθε είδους εκβιασμό και βία, είτε στο οικογενειακό είτε στο σχολικό περιβάλλον, γιατί έχουμε και αυτά τα ζητήματα του σχολικού εκφοβισμού, το bullying, γενικότερα στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, είναι να στηρίζεται σε ένα εκτεταμένο δίκτυο υπηρεσιών με επίκεντρο την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και με πυρήνα το κέντρο υγείας. Γιατί κοιτάξτε, οι μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας θα έπρεπε να διασυνδέονται με το σχολείο, με το παιδικό σταθμό, με τις σχολές, τις πανεπιστημιακές που έχουμε δύο μεγάλα πανεπιστημιακά ιδρύματα εδώ, με τους τόπους δουλειάς, με τους τόπους άθλησης και πολιτισμού αντίστοιχα, με τα κέντρα φροντίδας ηλικιωμένων, άλλα ιδρύματα που μπορεί να υπάρχουν σε κάθε γειτονιά. Μπορούν να αποτελούν ουσιαστικά ένα επιτελείο συνεργαζόμενων υπηρεσιών μεταξύ επαγγελματιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας που θα μελετά, που θα καταγράφει και θα σχεδιάζει αντίστοιχα και θα εφαρμόζει προγράμματα και υπηρεσίες που αφορούν το σύνολο του πληθυσμού αλλά και ομάδες πληθυσμού, ιδιαίτερα παιδική, προεφηβική, εφηβική ηλικία και προφανώς να παρέχει και τα αντίστοιχα εξατομικευμένα προγράμματα. Για να στηριχθεί λοιπόν ένα παιδί, μία έφηβη, ένας έφηβος που βιώνει τέτοια αδιέξοδα, θα έπρεπε να λειτουργεί στα πλαίσια
του κέντρου υγείας ως τμήμα του και το κέντρο ψυχικής υγείας, στελεχωμένο με μόνιμο προσωπικό ψυχολόγων κοινωνικών λειτουργών άλλων ειδικοτήτων, ώστε να εξασφαλίζει την πρόληψη σε όλα τα επίπεδα, σε όλες τις κοινωνικές δραστηριότητες. Και δραστηριότητα ο καθένας από μας έχει στη γειτονιά, έχει στο σχολείο, έχει στη σχολή, στο χώρο δουλειάς, έχει εκεί που αθλείται, έχει εκεί που κάνει τις πολιτιστικές του δραστηριότητες. Και ουσιαστικά το Κέντρο Ψυχικής Υγείας θα μπορούσε να αναλαμβάνει τη φροντίδα όλης της κοινότητας, δηλαδή τη διάγνωση, τη θεραπεία, τη συμβουλευτική, τη στήριξη και να διασυνδέεται και με τους ξενώνες και με τα διαμερίσματα, πώς να το πω, τα προστατευμένα που είναι για τους εφήβους κατά κύριο λόγο, τις δομές προστασίας ανηλίκων αλλά και φροντίδας των ηλικιωμένων που υπάρχουν στην κάθε περιοχή. Είναι υπεύθυνο, θα έπρεπε να είναι υπεύθυνο για την πλήρη στήριξη της οικογένειας με οικογενειακό προγραμματισμό και ψυχολογική ενίσχυση αλλά και κατοίκων επισκέψεις σε οικογένειες που έχουν αυξημένες ανάγκες. Ταυτόχρονα όμως ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δίνεται και με ειδικό τμήμα στα πλαίσια του κέντρου υγείας, με ειδικές υπηρεσίες για τη φροντίδα των παιδιών προεφηβικής και εφηβικής ηλικίας με ομάδα επιστημόνων, ώστε να παρακολουθείται ολοκληρωμένα η ψυχοδιανοητική και σωματική ανάπτυξη του παιδικού και εφηβικού πληθυσμού. Και όταν λέμε ομάδα επιστημόνων, εννοούμε όχι μόνο παιδιάτρους, εννοούμε και παιδοψυχολόγο και παιδοψυχίατρο και κοινωνικό λειτουργό, εννοούμε και εξειδικευμένους άλλους επιστήμονες σε ορμονολογικές και άλλες εξετάσεις. Όλα αυτά είναι αναγκαία για τα παιδιά μας, ώστε έγκαιρα, αν θέλετε, να παρεμβαίνει, να εντοπίζει που υπάρχει προδιάθεση και προβλήματα και να παρεμβαίνει έγκαιρα. Αλλά και να οργανώνει αντίστοιχα προγράμματα, για παράδειγμα να σας πω, προγράμματα για την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών, ενάντια στην τοξικοεξάρτηση, και αυτά να γίνονται από επιστημονικούς κρατικούς φορείς μέσα στα ίδια τα σχολεία. Και προφανώς κριτήρια λειτουργίας μιας τέτοιας πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας ποιο είναι? Είναι να λειτουργεί όλο το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο, για να μπορεί να καλύπτει τις αυξημένες ανάγκες του πληθυσμού ανά πάσα ώρα και στιγμή, και σημαίνει προσλήψη όλου του αναγκαίου μόνιμου προσωπικού με σταθερό ωράριο και όλων των ειδικοτήτων. Η πραγματικότητα όμως που βιώνουμε, φίλοι και φίλες, είναι αδυσόπιτη, αδυσόπιτη κυριολεκτικά. Για ποια προστασία μπορούμε να μιλάμε σήμερα, τον 21ο αιώνα, το 2022, τη στιγμή που το κράτος αποσύρεται όλο και περισσότερο από τη χρηματοδότηση και λειτουργία υπηρεσιών για τα κακοποιημένα παιδιά, υπηρεσιών για την πρόληψη της βίας και της οποιασδήποτε σεξουαλικής κακοποίησης, για την αντιμετώπιση του τραύματος. Για ποια προστασία μιλάμε? Όταν όλο και περισσότερο αφήνει το πεδίο ελεύθερο για να αναπτύσσονται σε αυτό τον ευαίσθητο τομέα η ιδιωτική πρωτοβουλία, οι διάφορες μη κυβερνητικές οργανώσεις, οι οποίες παίρνουν και το μεγαλύτερο μερίδιο του λέοντος όσον αφορά την κρατική χρηματοδότηση, τη χρηματοδότηση από τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Σκεφτείτε ότι σε συνθήκες ραγδαίας αύξησης κακοποίησης παιδιών, το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του Δήμου Αθηναίων δέχεται καθημερινά 50 καταγγελίες κακοποίησης και μπορεί να ανταποκριθεί σε ένα ελάχιστο ποσοστό, γιατί δεν έχει το αναγκαίο προσωπικό. Το εξειδικευμένο τμήμα προστασίας των παιδιών λειτουργεί μόλις με 2 μόνιμους κοινωνικούς λειτουργούς. Και αυτή η άθλια πραγματικότητα ισχύει για τις αποδεκατισμένες υπηρεσίες όλων των Δήμων και Περιφερειών, οι οποίες ανάμεσα στα άλλα έχουν στην ευθύνη τους να ελέγχουν τις καταγγελίες κακοποίησης παιδιών, παραμέλησης, να ελέγχουν τις καταγγελίες σε σχέση με τις συνθήκες διαβίωσης των παιδιών. Πρόκειται δηλαδή για καθήκοντα που έχουν οι κοινωνικές υπηρεσίες
και αποφάσεις που είναι κρίσιμες για την ίδια τη ζωή του παιδιού και των οικογενειών και απαιτούν χρόνο για κοινωνική έρευνα για να διεκπαιρεωθούν με τον κατάλληλο καλύτερο τρόπο. Αντίστοιχα, ενώ εντοπίζεται τεράστια αύξηση των ετοιμάτων για παιδοψυχίατρο, όχι μόνο στο λεκανοπέδιο της Αττικής, αλλά σε όλη την Ελλάδα, η πλειοψηφία των παιδοψυχιατρικών νοσοκομείων ή κλινικών και των κέντρων ψυχικής υγείας είναι υποστελεχωμένες. Όποιος γνωρίζει λίγο εδώ στο Εγάλεο πόσο χρόνο χρειάζεται για να κλείσεις ραντεβού, καταλαβαίνετε τι γίνεται, αντίστοιχα ισχύει και στους άλλους γειτονικούς μας δήμους. Δηλαδή αντιμετωπίζουν ελλείψεις που καθιστούν σχεδόν αδύνατη τη λειτουργία τους. Πώς να στηριχθεί ένα κακοποιημένο παιδί για να επουλώσει τα τραύματά του, όταν σε ολόκληρο το λεκανοπαίδιο υπάρχουν μόλις 2 αυτόνομες μονάδες παιδοψυχιατρικής υγιεινής. 2. Ενώ δεν υπάρχει ούτε εξειδικευμένο κέντρο, δημόσιο και δωρεάν, για τη θεραπεία του τραύματος, η πλειοψηφία των παιδιών πάνε ουσιαστικά και απευθύνονται σε ιδιώτες. Όμως, τα στοιχεία για τις συνέπειες μιας τέτοιας τραυματικής εμπειρίας πραγματικά σοκάρουν, φίλοι και φίλες. Το 94% των θυμάτων σεξουαλικής βίας είχε συμπτώματα μετατραυματικού στρες για τις επόμενες 2 εβδομάδες. Το 30% τους επόμενους 9 μήνες μετά το βιασμό. Το 33% είχε αυτοκτονικές τάσεις, ενώ το 13% είχε κάνει τουλάχιστον μία προσπάθεια αυτοκτονίας. Το 38% των θυμάτων παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα στο εργασιακό του περιβάλλον, αλλά και στο σχολικό περιβάλλον, όταν μιλάμε για παιδιά. Και βέβαια, έχει προβλήματα εμπιστοσύνη σε ένα υψηλό ποσοστό σε σχέση με την οικογένεια, το φιλικό περιβάλλον και τα θύματα συμπεριφέρονται σαν να είναι σε μία μόνιμη απειλή, ακόμα και αν έχουν μπλοκάρει αυτές οι μνήμες που προκάλεσαν το τραύμα. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι με βάση τα καταγεγραμμένα στοιχεία στην Ελλάδα καταγγέλλεται μόνο στο 6%, το 6% μόνο των βιασμών, μόλις 270 στις 4.500 απόπειρες, ενώ ακόμα και από αυτές που καταγγέλλονται, μόλις το 3% τελικά καταλήγει σε καταδίκη. Ξέρετε ποιος είναι ο αριθμός αυτός? 9 μόνο. Προφανώς η ενοχή και, πώς να το πω, και η ντροπή που νιώθουν τα κακοποιημένα παιδιά ή γυναίκες που έχουν υποστεί σεξουαλική βία, κακοποίηση, εκφράζουν το φόβο τους απέναντι στην αρένα και τη σύψη της εκμεταλλευτικής κοινωνίας που μοιάζει απειλητική, που μοιάζει επικριτική με βάση τις κυρίαρχες αντιλήψεις, τις κυρίαρχες αξίες, τα κυρίαρχα ήθη. Δηλαδή, όταν μια καταγγελία γίνεται ετεροχρονισμένα, μπορεί και όχι. Είναι προϊόν αυτών των αισθημάτων. Περιγράφεται είτε με το αίσθημα ενοχής, ντροπής και κοινωνικού στιγματισμού, είτε με την εχθρική και δύσπιστη στάση σε σχέση με τον κόσμο γύρω. Η όψιμη λοιπόν ευαισθησία της κυβέρνησης, αλλά και των προηγούμενων κομμάτων, αστικών κομμάτων που κυβέρνησαν, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ΚΙΝΑΛ και άλλοι, για την προστασία των θυμάτων, δεν μπορεί να κρύψει τα εμπόδια που συναντά ένα παιδί ή μια γυναίκα προκειμένου να βρει το κουράγιο και να καταγγείλει τέτοια περιστατικά κακοποίησης, αντιμετωπίζοντας μέχρι την αστυνομική αυθαιρεσία και αδιαφορία. Και οι σκόπελοι πολλαπλασιάζονται αν σκεφτείτε ότι υπάρχουν οι μακροχρόνιες και δαπανηρές νομικές διαδικασίες μέχρι την τελεσίδικη καταδίκη των δραστών. Έχουν δει το φως της δημοσιότητας περιπτώσεις γυναικών που βρήκαν το κουράγιο και κατήγγειλαν τη σεξουαλική τους κακοποίηση την περίοδο της προεφηβείας, δηλαδή σε ηλικία 12-13 χρονών, και ακόμα περνάνε το Γολγοθά
με τις δικαστικές διαδικασίες στις δικαστικές αίθουσες, δίνοντας μια περιουσία κυριολεκτικά για να καλύψουν τα δικαστικά έξοδα. Ορισμένες μάλιστα οικογένειες που υποστηρίζουν τα παιδιά τους θύματα κακοποίησης, έρχονται αντιμέτωποι ακόμα και με τον κίνδυνο πληστηριασμού της κατοικίας τους. Και εμείς αναρωτιόμαστε, πού είναι η οικονομική, νομική, συμβουλευτική στήριξη σε αυτά τα παιδιά, σε αυτές τις γυναίκες που έχουν κακοποιηθεί με ευθύνη του κράτους. Φίλες και φίλοι, ανάμεσα στα τεράστια κενά, σκεφτείτε ότι υπάρχουν μόλις 3 εισαγγελίες για τις περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας. Υπάρχουν καθημερινά, στο λεκανοπέδιο έτσι, υπάρχουν καθημερινά εισαγγελικές εντολές για απομάκρυνση παιδιών από επικίνδυνα οικογενειακά περιβάλλοντα. Τα ίδια στιγμή όμως δεν ενισχύονται οι αντίστοιχες δομές προστασίας των παιδιών. Αντίθετα, συρρυκνώνονται συνεχώς. Η διαχρονική πολιτική της υποχρηματοδότησης, της υποστελέχωσης που ακολουθούν όλες διαχρονικά οι κυβερνήσεις, λογαριάζει αν είναι δυνατόν ως κόστος τις ανάγκες των παιδιών μας, τις ανάγκες αυτών των παιδιών που έχουν στερηθεί την οικογένειά τους ή δεν ζουν σε ασφαλές οικογενειακό περιβάλλον, όπως είναι για παράδειγμα παιδιά που έχουν εγκαταληφθεί ή κακοποιηθεί, όπως είναι παιδιά με γονείς στην τοξικοεξάρτηση, από οικογένειες άστεγες κτλ. Μιλάμε για παιδιά που εξαιτίας των καταστάσεων που έχουν ζήσει στην πιο τρυφερή τους ηλικία, χρειάζονται ιδιαίτερη ψυχοκοινωνική στήριξη, από κατάλληλη διεπιστημονική ομάδα και βέβαια ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γι' αυτό και μας εξοργίζει ότι τα αδέρφια της 12χρονης αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο παίδον, δηλαδή σε ένα γενικό παιδιατρικό νοσοκομείο, που όπως καταλαβαίνετε έχει αρνητικές συνέπειες και για αυτά τα παιδιά που έχουν ανάγκη φιλοξενίας, αλλά και για την ίδια τη λειτουργία του παιδιατρικού νοσοκομείου. Πρόκειται όμως για την κορυφή του Παγόβουνου, μιας χρόνιας πρακτικής που αντιμετωπίζουν τα δημόσια παιδιατρικά νοσοκομεία, δηλαδή δέχονται μετά από εισαγγελικές εντολές παιδιά είτε κακοποιημένα είτε χωρίς οικογένεια για να εξεταστούν στα πλαίσια του προληπτικού ιατρικού ελέγχου, και ενώ αυτή η διαδικασία ολοκληρώνεται μέσα σε λίγες μέρες και τα παιδιά είναι υγιή, ακριβώς επειδή δεν υπάρχουν θέσεις στις δημόσιες δομές παιδικής προστασίας, καταλήγουν τελικά να μένουν ακόμα και μήνες μέσα στο νοσοκομείο σε βάρος της ίδιας της εξέλιξης και της προσπάθειας να ξεπεράσουν αυτά τα σοβαρά τραύματα. Γι' αυτό είναι και πρόκληση να κομπάζει η υφυπουργός αρμόδια για θέματα πρόνοιας και κοινωνικής αλληλεγγύης, η κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου, για το κυβερνητικό έργο στον τομέα αυτό, όταν ακόμα και αυτές οι ελάχιστες δομές προστασίας του παιδιού που έχουν απομείνει είναι αποδεκατισμένες και υποστελεχωμένες. Και αυτή την κραυγή αγωνίας έβγαλαν το Σωματείο Εργαζομένων στο Μητέρα και στις Παιδουπόλεις, εκφράζοντας την αγωνία τους για την ίδια την ασφάλεια των παιδιών, γιατί μένουν αυτά τα ιδρύματα χωρίς ή με ελάχιστους κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, ακόμα και φυσικοθεραπευτές που έχουν ορισμένα παιδάκια με ειδικές ανάγκες, νοσηλευτές, βρεφοκόμους και λιποπροσωπικό. Και αυτά γίνονται σε συνθήκες ακρίβειας που εκτοξεύεται τα περιστατικά φτώχειας, σε συνθήκες που έχουμε νέες εισρωές ασυνόδευτων προσφυγόπουλων, θύματα των υπεριαλιστικών πολέμων στην Ουκρανία αλλά και σε άλλες περιοχές του πλανήτη, σε συνθήκες που αυξάνονται κοινωνικές παθογένειες και μέσα στην οικογένεια, όπως η ενδοοικογενειακή βία, δηλαδή σε συνθήκες που αντικειμενικά, όπως καταλαβαίνετε,
αυξάνονται οι οικονομικοί και κοινωνικοί όροι που δυνάμει, εν δυνάμει, μπορεί να οδηγήσουν και σε αύξηση των περιστατικών παιδιών που θα χρειαστούν τέτοια εξειδικευμένη φροντίδα. Και αντί το κράτος να δημιουργήσει νέες σύγχρονες και ασφαλείς δομές παιδικής προστασίας με όλες τις αναγκαίες προϋποθέσεις, αξιοποιώντας όλη την επιστημονική γνώση που υπάρχει για την ομαλή ψυχοκοινωνική αποκατάσταση αυτών των παιδιών και την επανένταξή τους στη συνέχεια, τα καταδικάζει να ζουν σε ακατάλληλο περιβάλλον. Τόσο λοιπόν η σημερινή κυβέρνηση όσο και οι προηγούμενοι του ΣΥΡΙΖΑ ισχυρίζονται ότι με την πολιτική που έχουν ακολουθήσει σε αυτό το σύνθετο κοινωνικό ζήτημα της παιδικής προστασίας βάζουν ένα τέλος, λέει, στην ιδρυματική φροντίδα των παιδιών και ενισχύουν το θεσμό της τεκνοθεσίας και της αναδοχής. Ποια είναι όμως η αλήθεια? Ότι στις κυβερνητικές τους αποφάσεις δεν υπάρχει ούτε λέξη για τους οικονομικούς κοινωνικούς όρους που θα βοηθήσουν να μειωθούν τα παιδιά που κάνουν αιτήματα για να ενταχθούν στα πλαίσια αυτών των ιδρυμάτων. Αντίθετα, θεωρείται δεδομένο ότι σε αυτό τον ευαίσθητο τομέα θα λειτουργούν ιδιωτικές επιχειρήσεις με διάφορες ταμπέλες και η προσπάθεια του αστικού κράτους είναι μόνο να βάλει ορισμένες προδιαγραφές στην ίδρυση και λειτουργία των άπειρων δομών φιλοξενίας απροστάτευτων παιδιών του ιδιωτικού τομέα. Με βαρύγδουπες δηλώσεις, οι εκπρόσωποι όλων των αστικών κομμάτων λένε αγάπη να υπάρχει. Ουσιαστικά όμως τι κάνουνε? Υποβαθμίζουν την ανάγκη να ενισχυθούν οι θεσμοί της τεχνοθεσίας και της αναδοχής ως εναλλακτικού τύπου φροντίδα, χωρίς όμως εκπτώσεις από επιστημονικά κοινωνικά κριτήρια. Και η παραπάνω κατεύθυνση είναι η άλλη όψη της αντιδραστικής πολιτικής, η οποία φορτώνει όλα τα βάρη της ανατροφής του παιδιού στην οικογένεια σχεδόν αποκλειστικά, χωρίς καμιά κρατική ευθύνη, χωρίς καμιά ευθύνη του κράτους. Αυτή είναι η αντιδραστική πολιτική που έχει οδηγήσει στην απόλυτη εξάρτηση των παιδιών από τους γονείς. Καταδικάζει τα παιδιά του λαού στη βία της φτώχειας, της εγκατάλειψης του σχολείου και της σχολικής διαρροής, στην κακοποίηση. Αυτή η αντιδραστική πολιτική έχει βάλει τη σφραγίδα της στην ομοποίηση της ανήλικης εργασίας από την ηλικία των 12 ετών και πιο νωρίς. Τα παιδιά όμως 12 χρονών πρέπει να πηγαίνουν σχολείο. Δεν μπορούμε να αποδεχτούμε ως κανονικότητα και να συμβαστούμε με τις νομοθετικές διατάξεις που στο όνομα ότι θέλει θέσεις ο τουρισμός έχουν οδηγήσει και με τη βούλα και τη σφραγίδα των νόμων του κράτους στην διεύρυνση της παιδικής εργασίας. Το σκηνικό προφανώς της φρίκης συμπληρώνουν τα σοκαριστικά στοιχεία της UNICEF για τη σεξουαλική βία κατά των παιδιών. Υπολογίζεται ότι 120 εκατομμύρια κορίτσια κάτω των 20 ετών έχουν υποστεί κάποιου είδους αναγκαστική σεξουαλική επαφή κάποια στιγμή στη ζωή τους. Και μάλιστα σε συνθήκες της εκτεταμένης χρήσης ψηφιακής τεχνολογίας πολλαπλασιάζονται και οι ιστότοποι που αναπαράγουν εικόνες σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών. Μόνο το 2020 καταγράφηκαν περισσότεροι από 153.000 τέτοιοι ιστότοποι. Τα μέτρα που επεξεργάζονται για αυτή την αθλειότητα η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι κυβερνήσεις αφορούν μόνο πώς να εκπαιδευτούν, λέει, οι γονείς και η ατομική ευθύνη των γονέων για να προστατεύσουν τα παιδιά τους. Όμως, ούτε σκέψη, ούτε άχνα δεν βγάζουν για να κλείσουν όλες αυτές οι ιστοσελίδες του dark web που λένε ή άλλων ιστοσελίδων που βιάζουν κυριολεκτικά την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Γιατί το διαδίκτυο, ξέρετε, και όλες οι εφαρμογές του
είναι στην ιδιοκτησία μεγάλων επιχειρηματικών κολοσσών που το αξιοποιούν με κριτήριο την ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία τους και βέβαια με στόχο τη μαζική χειραγώγηση των συνειδήσεων των νέων, ιδιαίτερα όσοι προέρχονται από εργατικές λαϊκές οικογένειες. Αντίστοιχα, αξιοποιείται το διαδίκτυο και οι εφαρμογές του από τα διάφορα καπιταλιστικά κράτη και τις υπεριαλιστικές τους συμμαχίες για να προωθήσουν τα βρώμικα, οικονομικά και πολιτικά τους σχέδια. Έτσι, οι όποιες δίθεν ασφαλιστικές δικλείδες και περιορισμοί που τίθονται για τη λειτουργία του διαδικτύου και των εφαρμογών του, είτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους οργανισμούς, είτε από τις ίδιες τις κυβερνήσεις, διαμορφώνται με κριτήριο αποκλειστικά τι συμφέρει, τι μπαίνει εμπόδιο στα βρώμικα σχέδιά τους και όχι με κριτήριο προστατευτούν τα προσωπικά δεδομένα ακόμα και ανήλικων παιδιών. Είναι πρόκληση λοιπόν στις τηλεοπτικές εκπομπές να σκίζουν τα ρούχα τους οι εκπρόσωποι της κυβέρνησης, να βγαίνουν στα κεραμίδια και να λένε ότι θα δημοσιοποιηθούν τα ονόματα των 213 δραστών που αξιοποίησαν τη συγκεκριμένη πλατφόρμα. Ξέρετε, και εμείς ως κόμμα λέμε να διερευνηθεί μέχρι τέλους η υπόθεση, να υπάρξουν οι ανάλογες ποινικές διαδικασίες και να δημοσιοποιηθούν τα ονόματα όλων όσων εμπλέκονται με οποιοδήποτε τρόπο σε αυτή την υπόθεση και μάλιστα ζητάμε να τους επιβληθούν και οι ανώτατες ποινές. Όμως είναι προκλητικό να τα λένε αυτά η ίδια η κυβέρνηση και την ίδια στιγμή η συγκεκριμένη ιστοσελίδα που δημοσιοποίησε το υλικό της κακοποίησης του παιδιού να λειτουργεί ακόμα. Είναι έσχος. Αυτό λοιπόν το εχθρικό κράτος είναι που απ' τη μια αφήνει τα παιδιά μας απροστάτευτα και απ' την άλλη θρέφει ή κρύβει στα σπλάχνα της τους δράστες θέρατα. Φίλες και φίλοι, οπωσδήποτε οι αποκαλύψεις για το συγκεκριμένο έγκλημα σκιαγραφούν ένα πολύ νοσηρό τοπίο. Είναι μια ακόμα θλιβερή απόδειξη ότι τέτοιες εγκληματικές πράξεις δεν είναι ακραίες ατομικές συμπεριφορές. Προφανώς αλληλεπιδρούν πολλοί παράγοντες στην διαμόρφωση τέτοιων ατομικών συνειδήσεων και προσωπικότητων ικανών να πράξουν τέτοια αποτρόπαια εγκλήματα ακόμα και σε βάρος ανηλίκων. Αφορούν όλη την πορεία κοινωνικοποίησης αυτών των δραστών, μέσα στην οποία οι στρεβλές κοινωνικές αντιλήψεις και παθογόνες συμπεριφορές για τις ανθρώπινες σχέσεις, τις σχέσεις των δύο φύλων, ακόμα και τις ερωτικές σχέσεις, διαπερνούν την πορεία ανάπτυξης της κάθε ξεχωριστής προσωπικότητας. Όμως, εμείς θέλουμε να σταθούμε στο βαθύτερο υπόβαθρο, αυτό το σάπιο υπόβαθρο, το οικονομικό, το πολιτικό, το κοινωνικό, το πολιτιστικό, πάνω στο οποίο αναπτύσσονται αυτές οι προσωπικότητες και αυτές οι ατομικές συνειδήσεις. Σε αυτό το σάπιο υπόβαθρο που αναπτύσσονται οι αξίες της αποθέωσης του ατομισμού, του ανταγωνισμού, της υποτίμησης, της αξιοπρέπειας, ακόμα και της ζωής ενός ανθρώπου, της ατομικής αλαζονίας. Αυτές είναι οι σάπιες αξίες που αναπαράγονται στην αρένα και την αντιδραστικοποίηση της καπιταλιστικής κοινωνίας και όταν μιλάμε για κοινωνία, μιλάμε για όλους τους θεσμούς, όλους τους μηχανισμούς, αλλά και όλους τους θεσμούς κοινωνικοποίησης ενός ανθρώπου. Δηλαδή μιλάμε από το σχολείο μέχρι το στρατό, μέχρι το πώς αναπαράγονται όλα αυτά στο εργασιακό περιβάλλον, στο πανεπιστήμιο, αλλά και από τον πολιτισμό. Γιατί την ίδια στιγμή που προβάλλονταν αυτές οι σκληρές εικόνες για την κακοποίηση του παιδιού, στα διαλύματα
προβάλλονταν τα διάφορα reality βιασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Αυτό είναι. Και πολλές φορές ο πολιτισμός, είτε αυτό είναι μέσω της τηλεόρασης, είτε μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, είτε είναι με άλλους τρόπους, ουσιαστικά μέσα από όλα τα κανάλια κατευθύνει και αντίστοιχα την κοινωνική συνείδηση, διαμορφώνει μαζικά πρότυπα ανθρώπινων σχέσεων, διαμορφώνει μαζικά πρότυπα διαπροσωπικών σχέσεων, αλλά και στάσεις ζωής. Και δεν είναι σε θέση όλες οι οικογένειες, αν θέλετε, να έχουν τη γνώση. Αυτά πρέπει να τα εξασφαλίσει το κράτος, για να μπορέσουν με ουσιαστικό τρόπο και όχι με απαγορεύσεις τυπικές να βάλουν εμπόδια, να χτίσουν αναχώματα, να παρέμβουν στα παιδιά τους σε σχέση με το περιεχόμενο αυτό. Όμως, κατά τη γνώμη μας, μέσα από την συγκεκριμένη εξέλιξη επιβεβαιώνεται και κάτι άλλο. Ότι πίσω από τη βιτρίνα της καπιταλιστικής κοινωνίας θεριεύουν τα επίσημα και ανεπίσημα κυκλώματα της πορνείας, του οργανωμένου εγκλήματος. Και εδώ θα μας επιτρέψετε μία παρέμβαση, γιατί πολλά ακούγονται ιδιαίτερα σε νεότερες ηλικίες. Η εμπορευματοποίηση του σεξ δεν είναι συνειδητή επιλογή. Εξετάζοντας το φαινόμενο της πορνείας ιστορικά, από την αυγή του καπιταλισμού μέχρι σήμερα, αναδεικνύεται πως οι αιτίες που οδηγούν γυναίκες, αλλά σήμερα ακόμα και παιδιά και άνδρες στα δίχτυα των κυκλωμάτων της πορνείας, είναι οικονομικοί και κοινωνικοί καταναγκασμοί που γεννιούνται στο σημερινό έδαφος των εκμεταλλευτικών σχέσεων. Στο βωμό του κέρδους υποτάσσονται όλες οι εκδηλώσεις της κοινωνικής ζωής. Εμπορευματοποιείται ακόμα και η σεξουαλικότητα, αποφέροντας τεράστια κέρδη σε επιχειρήσεις, σε κράτη, σε κυκλώματα πορνείας, παράνομα ή και νόμιμα. Γιατί όλα αυτά, όπως είδατε, αλληλοδιαπλέκονται. Η πορνεία, λοιπόν, είναι καταναγκασμός, δεν είναι ατομική επιλογή. Τα παιδιά, οι γυναίκες αυτές, είναι θύματα της πιο ακραίας μορφής εκμετάλλευσης και εμπορευματοποίησης του σώματος, μια σοβαρής παθογένειας που γέννησαν και γεννούν οι κοινωνίες οι οποίες στηρίζονται στην ταξική εκμετάλλευση και καταπίεση. Αυτές είναι οι οικονομικές, πολιτικές, κοινωνικές του αιτίες. Το ΚΚΕ και η ΚΝΕ παλεύουμε για την κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο, για την κατάργηση κάθε μορφής οικονομικού και κοινωνικού καταναγκασμού, για την απελευθέρωση των γυναικών από κάθε κοινωνική ανισότητα. Και από αυτή τη σκοπιά στεκόμαστε απέναντι στο ζήτημα της πορνείας. Γιατί το ζήτημα τελικά είναι όχι πώς θα ρυθμιστούν ορισμένα ζητήματα που θέτουν ορισμένες δυνάμεις σοσιαλδημοκρατικές και οπορτουνιστικές σε σχέση με την κατοχήρηση ορισμένων δικαιωμάτων, δηλαδή σε σχέση με το πώς θα νομοποιηθεί η πορνεία, αλλά είναι πώς θα ανατραπούν αυτές οι οικονομικές και κοινωνικές αιτίες που παραμένει το φαινόμενο, εξασφαλίζοντας πρώτα και κύρια σε όλες και όλους μόνιμη και σταθερή εργασία με σταθερό ωράριο, εξασφαλίζοντας τη δυνατότητα να εξελιχθούν στο επάγγελμα με βάση τις κλείστες ικανότητές τους, και βέβαια χρειάζονται και αντίστοιχες δομές και υπηρεσίες, δημόσιες και δωρεάν, για να στηριχθούν τα θύματα αυτών των κυκλωμάτων της πορνείας, για να μπορέσουν να ενταχθούν κοινωνικά. Ωστόσο, βέβαια, το ξερίζωμα τόσο σύνθετων κοινωνικών φαινομένων που έχουν τη ρίζα τους πολύ βαθιά στα χρόνια του ανθρώπινου πολιτισμού, δεν γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη, η αλήθεια. Ακόμα και στα πλαίσια της οικοδόμησης της σοσιαλιστικής κοινωνίας που θέτει τις βάσεις για την ισοτιμία όλων ανδρών και γυναικών. Οπωσδήποτε, φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, απέναντι σε αυτή τη δυσοδεία που αποπνέεται με αυτές τις εξελίξεις, παίρνουμε κυριολεκτικά ανάσα από τις αγωνιστικές πρωτοβουλίες
των μαζικών φορέων, όπως της ομάδας γυναικών Κολονού Σεπολίων, που είναι μέλος της Ομοσπονδίας Γυναικών Ελλάδας, μαζί με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αναγέννηση, μαζί με εργατικά σωματεία, σωματεία συνταξιούχων και άλλους μαζικούς φορείς, που μέσα στη φωτιά της μάχης υψώσαν ασπίδα προστασίας για τα παιδιά και κάθε οικογένεια που υποφέρει. Για να μπορεί κάθε παιδί να ζει μια ζωή απαλλαγμένη από τη βία και την κακοποίηση. Και γι' αυτό σας καλούμε και εσάς να πολλαπλασιάσουμε τέτοιες δράσεις σε κάθε εργατικό σωματείο, σε κάθε ένωση αυτοαπασχολούμενων, στο Σωματείο των Συνταξιούχων, στο Σύλλογο Γυναικών Εγάλεο που είναι μέλος της ΟΓΕ, σε κάθε Σύλλογο Γονέων, σε κάθε Μαθητικό Συμβούλιο και Φοιτητικό Σύλλογο, για να μετατρέψουμε την οργή και την αγανάκτησή μας σε συλλογική δράση, αγωνιστική διεκδίκηση και αλληλεγγύη. Για να είναι η ζωή των παιδιών μας γεμάτη όνειρα. Για να τα εμπνεύσουμε μια αγωνιστική, ανυπότακτη με τις δυσκολίες ζωή σε όλα τα παιδεία. Σε όλες τις κοινωνικές δραστηριότητες και στις διαπροσωπικές τους σχέσεις. Γιατί στο δρόμο της γνώσης και του αγώνα, η αλήθεια είναι ότι κάθε νέα και νέος μπορεί να αποκτήσει το κουράγιο, τη δύναμη, τη θέληση, την αντοχή, να αναπτύξει αντισώματα απέναντι σε τέτοια αποκρουστικά φαινόμενα και στις άπιες αξίες που τα συνοδεύουν. Εκεί που γίνεται μάθημα ζωής, η αξία της συλλογικότητας, η αξία της συντροφικότητας, του αλληλοσεβασμού, εκεί που γίνεται μάθημα ζωής η αφοσίωση, η προσπάθεια να βελτιώνεται καθένας και καθεμιά μας συνεχώς, χωρίς να συμβιβάζεται με όχι τι έχει κατακτήσει, χωρίς να εγκλωβίζεται στα αντιδραστικά πρότυπα και τους κοινωνικούς ρόλους για τον άνδρα και τη γυναίκα, έτσι όπως αναπαράγονται στη σημερινή καπιταλιστική βαρβαρότητα. Και αυτό βέβαια μπορεί να το διασφαλίσει οριστικά και αμετάκλητα μια κοινωνία στην οποία ο εργαζόμενος άνθρωπος, απελευθερωμένος από τα καπιταλιστικά δεσμά, θα απελευθερώσει μαζί και τις τεράστιες δυνατότητες της εποχής μας και θα τις θέσει στην υπηρεσία των σύγχρονων κοινωνικών αναγκών. Εκεί μπορεί να αναπτυχθεί και ο νέος τύπου ανθρώπου, άνδρας και γυναίκα, με τρόπο ισότιμο. Του ανθρώπου που θα είναι κάτοχος της κοινωνικής ιδιοκτησίας στα μέσα παραγωγής, οργανωτής της ίδιας της κοινωνικής παραγωγής και των υπηρεσιών και θα υπερασπίζεται τις νέες κατακτήσεις του απέναντι στο παλιό που δεν πεθαίνει μονάχο του. Το ΚΚΕ και η ΚΝΕ λοιπόν καλούμε καθένα και καθεμιά που οργίζεται και αγανακτεί με την πολύμορφη βία κατά των παιδιών, κατά των γυναικών, να δυναμώσει τον αγώνα για να σπάσει ο φαύλος κύκλος της βίας, της εκμετάλλευσης. Γιατί είναι στο χέρι του καθενός και της καθεμιάς να γίνουμε μαχητές στον ταξικοπολιτικό αγώνα για την ανατροπή της καπιταλιστικής βαρβαρότητας, για τη σοσιαλιστική κομμουνιστική κοινωνία. Γιατί ως νέους και μας, μας εμπνέει το σύνθημα του 13ου Συνεδρίου της ΚΝΕ, της νεολαίας του ΚΚΕ, είμαστε η σπίθα που θα κάνει τα σκοτάδια φως με τη δύναμη των επαναστατικών ιδεών για το σοσιαλισμό, τολμάμε να κάνουμε το μεγάλο βήμα στο μέλλον, συμπορευόμενοι με το ΚΚΕ. Ευχαριστώ πολύ.